Γεια σας. Εύχομαι να είστε καλά, να έχετε αντοχές και εύχομαι σύντομα να έχουμε καλύτερες μέρες προσωπικές ζωής, αλλά και αναγνωστικές, γιατί αυτή η κατάσταση με τα κλειστά βιβλιοπωλεία εμένα προσωπικά με πληγώνει. Στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσω τα βιβλία που εγώ διάβασα. Έχω πει και σε άλλα προηγούμενα βίντεο ότι ο κάθε αναγνώστης κτίζει εκείνος το αναγνωστικό του πρόγραμμα, τουλάχιστον σε αυτό εδώ το κανάλι όσα βιβλία μου χαρίζονται τα δέχομαι με μεγάλη χαρά και με τιμή, αλλά θα έχετε δει ότι έχω και παρουσιάσει βιβλία τα οποία τα αγοράζω εγώ, γιατί αυτό θεωρώ ότι ένας καλός αναγνώστης χρειάζεται και να στηρίζει την αγορά και φαντάζομαι ότι τώρα με όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις όλοι μας θα πρέπει να συνδράμουμε όσο μπορούμε. Είναι γεγονός ότι ήδη στην αναγνωστική κοινότητα ξεκίνησε μια συζήτηση γύρω για το πόσο και τι θα πρέπει να κάνουμε για την ημέρα που είναι αφιερωμένη στο βιβλίο και μάλιστα ο Απρίλιος από μια αναγνωστική κοινότητα θα ονομαστεί ως μήνας βιβλίου και όχι μόνο η μέρα του βιβλίου στις 23 Απριλίου που συνήθως γιορτάζεται στην χώρα μας. Και όχι μόνο βέβαια, έτσι. Οπότε δειλά-δειλά αρχίζουμε έτσι να κάνουμε κάποιες σκέψεις για το πώς θα πορευτούμε, εάν ακόμα τα δεδομένα δεν μας επιτρέπουν να στηρίξουμε τα μικρά βιβλιοπωλεία, ίσως θα πρέπει να κάνουμε κάποιες δράσεις online. Και γι' αυτό και είδατε και κάποια stories που ανεβάσαμε, ας πούμε, κάποιοι. Τα βιβλία τώρα που εγώ διάβασα το μήνα Φεβρουάριο είναι το βιβλίο του Γιάννη Κατσίκη, «Ο γρεκός θαλασσοπόρος Χουάν Ντε Φούκα», μια μυθιστορματική βιογραφία που είχε την ευγενή καλοσύνη να μου χαρίσει και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΑΟΜΕΓΑ. Είναι ένα βιβλίο το οποίο εμένα προσωπικά με γοήτευσε και ίσως και σε άλλα βίντεό μου να είχατε δει ότι έχω στόχο φέτος να διαβάσω βιβλία τα οποία έχουν σχέση με την ιστορία. Είναι ένα πάρα πολύ καλογραμμένο βιβλίο, βεβαίως στηρίζεται και σε στοιχεία μυθοπλασίας, αλλά και γενικώς όλη αυτή η περιπλάνηση του ήρωα είναι ένα μαγευτικό ταξίδι, χαλαρωτικό θα έλεγα και για αυτή την περίοδο που περνάμε, από το οποίο μόνο έτσι καλές εντυπώσεις έχω. Το επόμενο βιβλίο είναι του Δημήτρη Χριστόπουλου «Τζίντιλι», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Το Ροδακιό». Είναι ένα βιβλίο το οποίο το χάρηκα πραγματικά. Ανήκει στα βιβλία που έχουν σχέση με την κλιματική αλλαγή και με το πώς τα βιώνουμε αυτά. Στις πρώτες σελίδες έτσι σου θυμίζει τον κατακλυσμό και έτσι ρέει ένας δυνατός αέρας που σαρώνει τοπία και ανθρώπους. Αναζητήστε το, είναι πάρα πολύ καλό. Το επόμενο βιβλίο που αγόρασα είναι το «Σκοτεινό νερό» από αυτές τις εξαιρετικές εκδόσεις καινούργιες Λοντζία. Και διάβασα και τα κύματα, τα οποία είχαν την ευγενή καλοσύνη να μου τα χαρίσουνε. Μου άρεσε πάρα πολύ τα κύματα, γιατί ήταν του συγγραφέα Έντουαρτ φον Κάιζερλινγκ, τον οποίο δεν είχα διαβάσει κανένα του βιβλίο, και τα τοπία, η θάλασσα, οι σχέσεις των ανθρώπων και όλα αυτά μου χάρισαν έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο ανάγνωσμα. Και χαίρομαι πραγματικά, γιατί αν δεν μου το είχαν χαρίσει, πιθανόν να έμεινα μόνο στο σκοτεινό νερό. Το επόμενο βιβλίο
Φυσικά είναι από τις εκδόσεις Κύχλη που αγαπώ πάρα πολύ, του Αργύρη Χιόνι, η Πολιτεία Λαβύρινθος. Πολύ προσεγμένη έκδοση. Ο Χιόνις ήταν ένας εξαιρετικός γραφιάς έτσι, και με ιδιαίτερο στυλ, και χάρηκα πάρα πολύ και το κεφάλαιο που είναι αφιερωμένο στη Ζηράνα Ζατέλη. Το επόμενο βιβλίο που φυσικά αγόρασα, έτσι, είναι από τις εκδόσεις Αντίποδες, του George Steiner Tolstoy Ντοστογεύσκη, σε μετάφραση του Κώστα Παθαράκη. Ξέρετε ότι μου αρέσουν και αυτού του είδους τα βιβλία, η θεωρία της λογοτεχνίας και όλα αυτά, και ανάμεσα στα άλλα μου αναγνώσματα με βοηθάει πάρα πολύ. Και το τελευταίο βιβλίο που διάβασα και που το έχουμε στη λέσχη ανάγνωσης της Βουλής είναι του Άρθουρ Κέσλερ, το «Μηδέν και το Άπειρο». Είναι γεγονός ότι τα βιβλία αυτά το μήνα Φεβρουάριο δεν τα διάβασα όλες τις μέρες, αλλά τα διάβασα και στα πλαίσια ενός μαραθώνιου ανάγνωσης που είχαμε και που σας έχω δείξει και ένα σχετικό βίντεο. Παράλληλα βέβαια διάβασα και κάποια βιβλία online, από τα οποία είναι γεγονός ότι κουράστηκα λίγο έτσι με την όρασή μου και ήδη έχω κάνει τις σχετικές αγορές μου για να ξεκινήσω το μήνα Μάρτιο. Αυτά ήταν τα βιβλία που εγώ διάβασα το μήνα Φεβρουάριο. Εύχομαι να είσαι καλά και να έχεις πολλές και καλές αναγνώσεις.